Κύριε Καραθανασόπουλε, εσείς και το Κομμουνιστικό Κόμμα, πώς διαβάζει αυτά που συνέβησαν και τη συζήτηση στη Βουλή? Δεν ξέρω αν βλέπετε κι εσείς έναρξη προεκλογικής περίοδου, όπως έσπευσαν να προεξοφλήσουν αρκετοί. Δεν αποκλείεται να δούμε και τέτοια. Άλλωστε, προετοιμάζεται το έδαφος. Λέμε όμως το εξής, ότι σχέδια υπάρχουν και στο παρελθόν και τώρα. Όλα αυτά όμως αποδείχθηκαν ότι είναι σχέδια επί χάρτου. Και προσπαθούν μάλιστα να συγκαλύψουν τη συνειδητή επιλογή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και είπαμε ότι η συγγνώμη της κυβέρνησης είναι προσχηματική, αλλά και τα κροκοδίλια δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Γιατί υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων. Είχαμε ένα χιονιά και βιώσαμε αυτά τα πράγματα. Στις πυρκαγιές και για το κόσμο. Στις πλημμύρες πνίγεται. Από αυτή λοιπόν την άποψη δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Το βλέπουμε κάθε φορά να επαναλαμβάνεται αυτό το έργο. Και από αυτή την άποψη λέμε ότι είναι συνολικές οι ευθύνες οι οποίες υπάρχουν, γιατί ακριβώς έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος το οποίο είναι επιλεκτικό. Είναι πάρα πολύ ικανό όταν θέλει να στηρίξει τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, με διάφορους τρόπους, από υποδομές. Αυτό είναι, κύριε Καραθανασόπουλε. Γιατί, ας πούμε, είμαστε τόσο αποτελεσματικοί στους σεισμούς? Στους σεισμούς αποτελεσματικοί. Πώς δεν είμαστε? Δεν είμαστε φτωχισμένοι, δεν έχουμε καλές υποδομές. Είδαμε στον πρόσφατο σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Με συγχωρείτε. Είδαμε στο αποτέλεσμα του πρόσφατου σεισμού στη Σάμμο. Τα αποτελέσματα του σεισμού στην Κεφαλονιά. Θέλετε να πείτε ότι. Την άποψη, λοιπόν, δεν υπάρχει δημόσιο κτίριο το οποίο να έχει πιστοποιητικό αντισεισμική θωράκιση. Έχει ενεργειακής εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής προστασίας, πώς τα λένε, αλλά αντισεισμικό πιστοποιητικό δεν υπάρχει. Και λέμε αυτό λοιπόν γιατί το κράτος, λέω, είναι πολύ ικανό στο να μπορεί να στηρίζει και να φτιάχνει υποδομές απαραίτητες για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δείτε για παράδειγμα τα καινούργια δίχτυα της πρέσινης ενέργειας, δεν μάθανε τίποτα. Τα παλιά δίχτυα όμως, τα οποία συνδέουν και πάνε το ρεύμα στο σπίτι του κόσμου, με την πρώτη είναι πλημμύρα. Ταξική η προσέγγιση, λέτε. Και είναι αναλογή. Πάρα πολύ ανίκανο όταν πρόκειται να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή. Μιλώντας τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε, αναρωτιέμαι, επειδή μιλούσαμε για τις επισημάνσεις και τις τοποθετήσεις και τις αναφορές σε υποδίκους, εγώ θα βάλω στο ίδιο κάδρο και το καφενείο της Βουλής και αυτά που μάθαμε για τα τσίγκινα σοβρακάκια, αν το αποδίδω σωστά. Σας ανησυχεί λίγο το αν θα πάμε έτσι, σε κακό κλίμα, σε τεταμένο κλίμα? Είναι φανερό ότι θα αξιοποιηθούν όλα τα όπλα για να μπορέσει να υπάρξει μια πολύ οξυμένη αλλά και ταυτόχρονα και άγονη πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί άγονη. Γιατί ακριβώς προσπαθούν να συγκαλύψουν τι? Ότι υπάρχει μια τεράστια σύγκληση, μια πολύ μεγάλη σύγκληση στην πολιτική που ακολουθείται από όλα τα κόμματα. Και από τη Νέα Δημοκρατία βεβαίως που την εφαρμόζει και από το ΣΥΡΙΖΑ που την εφάρμοσε ως κυβέρνηση και τη στηρίζει ως αντιπολίτευση αλλά και από το Κίνημα Αλλαγής. Αυτή την εικόνα θέλουν να συγκαλύψουν και να εγκλωβίσουν την αγανάκτηση του κόσμου, τη λαϊκή δυσαρέσκεια εντός των τυχών. Απλά και μόνο κάθε φορά ο λαός να επιλέγει τον επίδοξο σωτήρα που θα του λύσει τα προβλήματα. Και ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε? Είναι τα προβλήματα αυτά να διωγγώνονται. Η κατάσταση των λαϊκών στρωμάτων καθημερινά να χειροτερεύει, κάθε πέρσι και καλύτερα, λέει ο λαός μας, παρά τις τεράστιες δυνατότητες που αντικειμενικά υπάρχουν. Αντί λοιπόν αυτές οι δυνατότητες να αξιοποιούνται για την ικανοποίηση των αναγκών, αξιοποιούνται απλά και μόνο για να στηριχθούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο κύριος Καραθανασόπουλος λέει ότι. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από κανένα σωτήρα, ούτε από κίνηση εντυπωσιασμού. Η πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει αν ο λαός πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Γιατί αυτό το σύνθημα το οποίο βγήκε μέσα από την πραγματική διάσταση της αλληλεγγύης στις πυρκαγιές του καλοκαιριού είναι ότι ο λαός έσωσε το λαό. Και από αυτή την άποψη σήμερα ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στοχεύοντας τον πραγματικό του εχθρό. Και ο πραγματικός εχθρός είναι ένα εχθρικό κράτος, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εξοπλίζει ακόμη περισσότερο αυτό το κράτος με εργαλεία και χρηματοδοτήσεις για να εφαρμόσει μια βαθύτατη αντιλαϊκή πολιτική και όποιες άλλες κυβερνήσεις. Βέβαια, δίνει και χρηματοδοτήσεις και για μέσα και για τη διαχείριση καταστροφών και για μεταρρύθμιση. Εντάξει, κοιτάξτε, όταν λοιπόν το 90% πηγαίνει
για συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Το υπόλοιπο απλά και μόνο για εξαγορά συνειδήσεων. Από αυτή λοιπόν την άποψη, εμείς λέμε ότι πρέπει να συγκρουστεί με όλους τους υπεύθυνους για να μπορέσει ακριβώς να αξιοποιήσει μέσα από την πάλη του ρογμές που μπορούν να γίνουν για να έχει βελτιώσεις επιμέρους, αλλά πάνω απ' όλα να ανοίξει το δρόμο για μια άλλη πορεία. Λοιπόν. Γιατί εντός των τυχών δεν μπορεί να υπάρχει καμία λύση που να εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Το θέμα του κέντρου είναι σημαντικό, διότι πιστεύουμε όλοι, και ο κ. Καλαθάσοπλος και εγώ πιστεύουμε στο ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε το κράτος που αξίζει. Έχουμε πολύ παραπάνω κράτος από όσο χρειάζεται και δεν έχουμε το κράτος που αξίζει. Άρα δεν πιστεύετε ακριβώς τα ίδια με τον κύριο Καραθανασόπουλο. Δεν πιστεύουμε στο ίδιο πράγμα. Το ακούσαμε και αυτό. Εμείς... Κύριο Καραθανασόπουλο, μπορώ να συμφωνήσω στο ότι χρειάζεται κράτος. Πού δεν συμφωνώ με τον κύριο Καραθανασόπουλο. Είναι ότι το κράτος δεν πρέπει να ελέγχεται από ένα κόμμα. Μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Και αυτό το κράτος είναι κράτος επικίνδυνο. Είναι κράτος εχθρικό, όσο μικρό ή μεγάλο. Μέχρι ότου να έρθει στα χέρια σας. Μέχρι ότου αλλάξει αυτό το κράτος. Γιατί είναι κράτος που θωρακίζει τα συμφέροντα. Άρα λοιπόν αυτό το κράτος είναι επικίνδυνο για το λαό. Δεν είναι ζήτημα ποσότητας. Λέω ότι είναι δοκιμασμένα όλα αυτά τα κόμματα. Και έχουν αποτύχει. Έχουν αντιλαϊκή πολιτική, όχι αποτύχει, έχουν αντιλαϊκή πολιτική. Και αυτό δεν αλλάζει. Από αυτή την άποψη λοιπόν, αν κάτι αξίζει, είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία ο λαός με την καθημερινό του αγώνα και όχι απλά και μόνο με ένα εκλογικό αποτέλεσμα να καταδικάσει τα κόμματα αυτά και τις πολιτικές που ακολουθούν.